Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Παρακολουθείτε την εκπομπή με τα μάτια του Έλληνα μέσα από την διαδικτυακή πλατφόρμα του Αργό Web TV. Μια εκπομπή την οποία παρακολουθείτε εδώ και αρκετό καιρό. Απλά τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας φιλοξενούμε, κύριε. Έχουμε φιλοξενούμενο σήμερα έναν υποψήφιο βουλευτή της Ελλήνων Συνέλευσης από την Αλφα Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, για την οποία έχω μεγάλη χαρά και τιμή που τον φιλοξενώ και τον φιλοξενώ στο καινούριο στούντιο του σταθμού. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερα μεγάλη χαρά. Τον κύριο Παρασκευά Αρσενίου. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, κύριε Αρσενίου. Καλώς σας βρίσκω, κύριε Κλάγκα, και χαιρετώ και τους τηλεθεατές σας. Έχουμε μία περίοδο εδώ στην χώρα τώρα και όχι μόνο σε όλο τον πλανήτη, θα έλεγα, που βιώνουμε μία κατάσταση η οποία δεν έχει ξαναγίνει. Έχουμε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας πλέον έχει τον ίδιο παρονομαστή. Έχει τον παρονομαστή που έχει να κάνει με την υγεία. Είτε αυτό λέγεται κορονοϊός, COVID, είτε αυτό λέγεται πανδημία, είτε αυτό λέγεται μέτρα, είτε αυτό λέγεται εμβόλια, ή οτιδήποτε ζούμε εδώ και 2 χρόνια έχει τον ίδιο παρονομαστή που λέγεται υγεία. Το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα με τον εξέχοντα επιστήμονα, γιατρό και θεραπευτή, τον κύριο Παρασκευά Αρσενίου, που ταυτόχρονα είναι και υποψήφιος βουλευτής της Ελλήνων Συνέλευσης, είναι η παιδεία της υγείας. Ένας ιδιαίτερα σημαντικός όρος που δίνει μία βαρύτητα στο πώς αντιλαμβάνεται την υγεία ο Έλληνας ο πολίτης. Και η λέξη παιδεία είναι κάτι που θέλει να την αναλύσουμε όσο αναφορά το θέμα της υγείας. Κύριε Αρσενίου, η παιδεία της υγείας είναι ένα θέμα το οποίο θέλω να το αναπτύξουμε σήμερα και δεν είστε ο καταλληλότερος για να το κάνουμε. Υπάρχει παιδεία στον Έλληνα πολίτη όσον αφορά την αντίληψη του όρου υγείας? Κύριε Κλάγκα, υπάρχει κάποια παιδεία, αλλά η παιδεία είναι ένας γενικός όρος και θα πρέπει να πούμε κατά πόσο αυτή είναι πραγματική παιδεία. Πρέπει να πούμε ότι η παιδεία και η υγεία είναι πολύ σημαντικά πράγματα και έχουν σχέση με το να δώσουν έτσι νόημα πραγματικά στον ανθρώπινο βίο, για να προκειμένου να βαδίσει αυτό το μονοπάτι της αυτογνωσίας του και της αυτοσυνειδητοποίησης του. Εδώ ερχόμαστε για να συνειδητοποιήσουμε τον εαυτό μας, κύριε Κλάγκα, σαν ως τον Θεό. Λοιπόν, και τελικά η ποιότητα της παιδείας που παίρνουμε είναι αυτή που ορίζει τελικά όλα τα άλλα και ακόμη και την υγεία μας, ξέρετε. Σήμερα εμείς οι άνθρωποι εκπαιδευόμαστε εδώ πέρα στο πώς να υπακούμε, να παράγουμε και να καταναλώνουμε. Και το κριτήριο για την παιδεία είναι τόσο πόσο χρήμα θα ξοδέψει σήμερα που παίρνει ο νέος άνθρωπος, πόσο χρήμα θα πρέπει να ξοδέψει τη ζωή του. Όλα γίνονται κάτω μέσα με αυτό το γνώμονα και όχι με το γνώμονα τον πραγματικό που είναι η ανέλυξη της αυτοσυνειδητοποίησης του. Έτσι, από μικρά παιδιά μας βομβαρδιζόμαστε με διάφορες ειδήσεις, διαφημίσεις κλπ. Στο πώς, τι θα καταναλώσουμε, τι σωστά θα μας δώσει μια ευχαρίστηση ή όχι. Και αυτό εκπαιδευόμαστε είναι τροποντινά σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι αυτή που νομίζω ότι ήρθαμε για να ζήσουμε. Κανένας δεν αναρωτιέται αν αυτό είναι, ας πούμε, δίκαιο ή όχι, δίκαιο ή άδικο για τον άνθρωπο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Η συζήτηση που θέλω να κάνω σήμερα λιγάκι είναι ότι βλέπω σήμερα δίπλα μου τους Έλληνες πολίτες, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν έναν τεράστιο φόβο για αυτό που συμβαίνει. Ίσως αυτό να οφείλεται σε άγνοια, ίσως αυτό να οφείλεται σε έλλειψη γνώσης ή ακόμη μπορεί να οφείλεται και σε έλλειψη προσανατολισμού. Αυτό δεν λιγάκι θέλω να συζητήσουμε. Γιατί ο Έλλην άνθρωπος ή γενικά ο άνθρωπος στον πλανήτη αυτή τη στιγμή βιώνει έναν τόσο τεράστιο φόβο, δεν μπορεί να αντιληφθεί αυτό το οποίο συμβαίνει, και ο φόβος του αυτός γιγαντώνεται μόνο με κάτι που θα ακούσει στην τηλεόραση, με κάτι το οποίο αναπαράγεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κοιτάξτε, υπάρχει η εξήγηση για αυτό το θέμα. Τελικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατάντησαν να διαχειρίζουν το θέμα της παιδείας για τον άνθρωπο, και το νέο παιδί, ας πούμε, όταν έρχεται σε αυτόν τον κόσμο, έρχεται να ζήσει μέσα σε μια οικογένεια και μοιράζεται την τύχη, ας πούμε, της οικογένειας, δηλαδή την ποιότητα
των γνώσεων που έχουν οι γονείς, της οικονομικής κατάστασης κλπ. Έτσι λοιπόν είναι αναγκασμένο το παιδί να ακολουθήσει αυτή την κατάσταση των γονιών του, ας πούμε, και οπωσδήποτε μεγάλο μέρος της παιδείας του το παίρνει από την τηλεόραση και από τις διαφημίσεις που βλέπει, ας πούμε, τελικά. Είναι κακό πράγμα η διαφήμιση δηλαδή, κύριε Αρσενίου? Είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξαφανιστεί ή πρέπει να αλλάξουν οι όροι? Κοιτάξτε να δείτε, η διαφήμιση έχει το δίκαιό της και το δικαίωμά της, αλλά αυτό εξαρτάται κατά πόσον αυτό απορρέει μέσα από τις νομοτέλεια της δημιουργίας. Γιατί αυτός που διαφημίζει κάτι είναι υπόλογος για το περιεχόμενο, για την ποιότητα αυτού που διαφημίζει. Έτσι λοιπόν μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά το λογαριασμό θα τον πληρώσει στο τέλος, γιατί θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος τους νόμους της δημιουργίας. Και αυτοί οι νόμοι έχουν διατυπωθεί μέσα στα 33 πρωτόκολλα της Ελλήνων Συνέλευσης. Είναι ο νόμος της απόλυτης επανόρθωσης, που πρέπει να μπορούν να κάνουν στον άλλον οτιδήποτε θέλουμε, αρκεί να το μπορούμε να το επανορθώσουμε απόλυτα, σε απόλυτο βαθμό. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ακούω. Ακριβώς, είναι ο νόμος της προσομοίωσης, δηλαδή ό,τι θέλουμε να κάνουμε στους άλλους, να το επιβάλλουμε, πρέπει να το δοκιμάσουμε στον εαυτό μας, στα παιδιά μας, σε αυτά που σεβόμαστε και αγαπάμε περισσότερο, και μετά και ο νόμος της δημοσιότητας. Όλα οι σκέψεις μας και οι πράξεις μας, ειδικά που αφορούν το σύνολο, την ολότητα, πρέπει να είναι σε δημόσια θέα. Αναφερθήκατε σε τρεις θεμελιώδεις νόμους, οι οποίοι βρίσκονται καταγεγραμμένοι στην ιδρυτική διακήρυξη της Ελλήνων Συνέλευσης, και είναι πάρα πολύ σημαντικό που ακούστηκαν αυτά. Ναι. Μιας και φίξατε το θέμα των παιδιών, τα παιδιά σήμερα πιστεύετε ότι είναι απροστάτευτα ανάλογα με τον χρόνο που έχουν οι γονείς να τα εκπαιδεύσουν και να ασχοληθούν με αυτά? Ειδικά αυτόν τον καιρό, κύριε Κλάνκα, αυτό συμβαίνει, γιατί οι γονείς αυτή τη στιγμή είναι αναγκασμένοι να... Τους έχει πάρει το κουβάρι, την μπάλα. Ακριβώς, η μπάλα αυτή, είναι αναγκασμένοι να βιοπορίζονται, να επιβιώσουν, βομβαρδίζονται συνεχώς με αρνητικές, ας πούμε, καταστάσεις, ειδήσεις, και δεν έχουν τον χρόνο να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Τα παιδιά, βλέπετε, από πολύ νωρίς πηγαίνουν στους βρεφονιδιακούς σταθμούς, μετά πηγαίνουν στα προνήθεια. Πάλι μακριά από το οικογενειακό περιβάλλον. Ακριβώς. Και αυτό συμφέρει τις καθιστωτικές δυνάμεις, οι οποίες θέλουν έτσι διηρημένο τον άνθρωπο, μομονωμένο, χωρίς οικογενειακούς δεσμούς ισχυρούς, για να μπορούν έτσι να τον ελέγχουν. Αυτό είναι ένα σχέδιο. Τα παιδιά, κύριε Αρσενίου, έχω την αίσθηση, και διαψεύστε με αν κάνω λάθος, ότι δεν μπορούν και δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν και να αντιληφθούν ακριβώς αυτά τα οποία αναμεταδίδονται από την τηλεόραση. Ωστόσο όμως, τα εισπράττουν οι γονείς. Και οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι διαμορφώνουν μια συμπεριφορά η οποία εισπράτεται από τα παιδιά. Ακριβώς. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι αυτό το οποίο περνάνε τα μέσα και η τηλεόραση και η διαφήμιση και οτιδήποτε βγαίνει στον αέρα, το εισπράττουν οι γονείς, μετά φιλτραρισμένο ή μη, το εισπράττει και το παιδί. Ακριβώς, και το παιδί απλώς το θεωρεί δεδομένο και το παίρνει, γιατί ο εγκέφαλός του στην ηλικία που είναι κινείται σε διαφορετική συχνότητα, που του επιτρέπει τη μέγιστη καταγραφή όλων των εμπειριών, οι οποίες δεν περνάνε από την κρίση της συνείδησης. Τα παίρνει σαν δεδομένα, και αυτά θα αποτελέσουν αργότερα τα συστήματα πεποιθήσεών του, και αν αυτά είναι ευνοϊκά για την ανέλυξή του ως ανθρώπου, έχει καλώς. Οι γονείς μπορούν αυτό το πράγμα να το φιλτράρουν, μπορούν να το διασφαλίσουν να μην το εισπράξει το παιδί αυτό τον φόβο που ενδεχομένως εισπράττουν οι γονείς? Ναι, θα μπορούσαν, εάν είχαν πάρει και την κατάλληλη παιδεία, και αν, ας πούμε, και οι ίδιοι ξέρουν, ας πούμε, γιατί ήρθαν σε αυτόν τον κόσμο, ή αν έχουν κάποιο σκοπό πέρα από το να κάνουν. Πολλά ζευγάρια παντρεύονται, κάνουν οικογένεια, και η σκοπή τους είναι εφήμερη, είναι μέχρι να κάνουν ένα παιδί, και βλέπετε και διαλύονται και έτσι οι οικογένειες εύκολα. Θα μπορούσαν όμως να το σε κάποιο βαθμό. Όμως, να ξέρετε, εάν μέσα κάποιος νιώθει φόβο, είναι αδύνατο να τον κρύψει.
Υπάρχουν οι κατοπιστοί νευρώνες μας, οι οποίοι μας επιτρέπουν να δούμε τις προθέσεις των άλλων. Κανένας δεν μπορεί να κρύψει τίποτε. Μάλιστα, υπάρχουν και μηχανήματα τα οποία αποκαλύπτουν την αλήθεια, ας πούμε, γιατί κάτι αλλάζει και το παιδί τα καταλαβαίνει όλα. Είναι ένα νοήμονον το οποίο παρατηρεί με πολύ μεγάλη ακρίβεια και εισπράττει και εσοδεύει τα πάντα. Άρα μας λέτε, κύριε Αρσενίου, ότι άθελά τους οι γονείς, ναι, και μην μπορώντας να κάνουν τίποτα, είναι ανήμποροι, εκπαιδεύουν και προκρίνουν τα παιδιά τους σε μια συμπεριφορά η οποία είναι μακριά του στόχου και το σκοπό της ζωής τους. Αλλά το χειρότερο από το άλλο είναι, αυτό είναι ακόμη και έτσι, είναι το καλύτερο για τα παιδιά να είναι μαζί με τους γονείς τους, όποια και είναι η κατάσταση. Γιατί η άλλη κατάσταση που τα απομακρύνει από την οικογένεια πρόωρα, πριν από την ώρα τους, είναι τελείως ολέθρια. Γιατί δημιουργεί μέσα στα παιδιά φόβους. Και αυτό το πράγμα θα φανεί μετά στην αυτή. Το παιδί σαν νοήμονον, κύριε Κλάγκα, θα κάνει αντιρροπήσεις και θα εγκαταστήσει λειτουργίες πρόωρα μέσα του. Και θα γίνει πάρα πολύ καλός στην επιβίωση. Αλλά ξέρετε, η επιβίωση και η πρόοδος είναι αντιστρόφως ανάλογα ποσά. Δηλαδή, όταν θέλουμε να επιβιώσουμε, συρρυκνωνόμαστε. Η πρόοδος μας γίνεται πολύ αργή. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν και αυτό το πράγμα είναι η αίσθηση του φόβου και της ανασφάλειας. Και το παιδί κάθε φορά που το απομακρύνουν από τους γεννήτερους του και ειδικά από τη μητέρα του, μπαίνει σε μια κατάσταση διαρκού συναγερμού που φαίνεται στη συμπεριφορά του αργότερα και μπορεί να γίνει πάρα πολύ καλό σε ορισμένα πράγματα, αλλά ξεφεύγει από το πνεύμα της πραγματικής, του σκοπού για τον οποίο ήρθε εδώ πέρα, να μάθει τον πραγματικό του εαυτό, όχι τον φοβισμένο εαυτό. Εκτιμάτε, κύριε Αρσενίου, ότι σήμερα η κοινωνία μας δίνει τα απαραίτητα συστατικά εκείνα στον άνθρωπο, στον Έλληνα άνθρωπο, να διαμορφώνει μια παιδεία σωστή όσον αφορά για την υγεία του? Δεν θα το έλεγα αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή... Ξέρει δηλαδή ο Έλληνας να φροντίζει τον εαυτό του από την ώρα που θα τον καταλάβει μέχρι όποια ηλικία για να τον βάλει στο σωστό δρόμο? Εάν μπορούσε να αποστασιοποιηθεί λιγάκι από τον βουβαρδισμό της πληροφόρησης, της ψεύτικης πληροφόρησης που δίνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ας τα ονομάσουμε έτσι, θα μπορούσε να οδηγηθεί, γιατί μέσα του ξέρει και οδηγείται πάντοτε προς αυτό που είναι καλό, που είναι δίκαιο για αυτόν, που είναι ωφέλιμο για αυτόν. Το ξέρει το. Κυρίως όμως, να ξέρετε, το καθεστώς έχει φροντίσει ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αφαίρεσε το παιχνίδι από τα παιδιά, οδηγώντας τους ανθρώπους μέσα σε πόλεις χωρίς χώρο. Το παιδί δεν έχει χώρο πλέον. Τι ερχόμαστε, κύριε Κλάγκα? Ερχόμαστε εδώ, με χώρο και με χρόνο. Το χώρο σε ένα μεγάλο ποσοστό που θα παίξει το παιδί για να μάθει, γιατί μόνο μέσα από το παιχνίδι μαθαίνει. Μας τον έχουν περιορίσει. Τον περιορίσαν σε αφάνταστο βαθμό. Το δε χρόνο το λαιλατούν διαρκώς, βάζοντάς μας να επιβιώνουμε σε μια διαρκή επιβίωση. Αυτά είναι που πρέπει να αλλάξουν. Ναι, οι ανάγκες της επιβίωσης, οι οποίες κλέβουν όλο το χρόνο και δεν αφήνουν περιθώρια ούτε στο γονέα ούτε στο παιδί να ασχοληθεί με τον εαυτό του, να κάνει την προσωπική του ενδοσκόπηση. Ακριβώς. Και να πάρει το σωστό παράδειγμα. Και ο βομβαρδισμός γίνεται και από την τηλεόραση, μέσω των διαφημίσεων, μέσω των προγραμμάτων, μέσω των εκπομπών, μέσω των σύριαλ, μέσω όλων των... Γίνεται μια πολύ έτσι συντονισμένη ενέργεια ενάντια στον άνθρωπο και η οποία τον βρίσκει απροετοίμαστο λόγω ηλικίας, λόγω εμπειρίας, και δεν μπορεί, δεν έχει αντισταθεί. Ακριβώς, δεν μπορεί εύκολα να αντισταθεί, έτσι λαμβάνει σαν δεδομένα όλα αυτά και πάνω σε αυτά στηρίζει τη ζωή του. Αυτό είναι άδικο όμως για τον άνθρωπο. Σωστά. Κύριε Αρσενίου, σαν υποψήφιος βουλευτής της Ελλήνων Συνέλευσης, για να φτάσουμε στο διατάφτα, για να ονομάσουμε κιόλας ποια είναι τι μπορούμε να περιμένουμε από την Ελλήνων Συνέλευσης, τι έχετε να προτείνετε? Κοιτάξτε, κύριε Κλάγκα, η Ελλήνων Συνέλευσης έχει σαν σκοπό να δημιουργήσει την Ελλήνων Πολιτεία. Η Ελλήνων Πολιτεία θα είναι ο τόπος, οι συνθήκες όπου ο άνθρωπος θα μπορέσει ανενόχλητος και θα έχει τις καλύτερες συνθήκες να επιδιώξει το όνειρο της ψυχής του, τον προορισμό του. Όλο αυτό το καθεστώς υγείας και παιδείας θα αλλάξει.
το καθεστώς υγείας θα γίνει πλέον ένα σύστημα υγείας και η παιδεία θα πάρει τη σωστή της αυτή η μορφή, όπου θα βοηθήσει τον άνθρωπο να μάθει και να βιώσει και να πράττει αυτό που τον βοηθάει στο να γνωρίσει τον εαυτό του. Όχι μόνο να το γνωρίσει, αλλά να τον βιώσει, να ζήσει και να μάθει να φέρεται όπως ο πραγματικός εαυτός. Αυτό θα γίνει γιατί υπάρχει και η θέληση στους Έλληνες, που οι οποίοι ενωμένοι μπορούν να πραγματώσουν αυτόν τον σκοπό. Και ο σκοπός της Ελλήνων Συνέλευσης είναι αυτή τη στιγμή να δημιουργήσει εκείνον τον ορίζοντα, ξέρετε, εκείνον τον μαγνήτη που θα έλξει όλα τα παιδιά για να ακολουθήσουν. Ο άνθρωπος είναι ερευνητής από τη φύση του και θέλει να γνωρίζει τα πάντα. Μας περιγράφεται μία εξειδανικευμένη κατάσταση. Μας περιγράφεται μία κατάσταση η οποία προϋποθέτει και πάρα πολύ ισχυρή πολιτική βούληση και πολλά χρήματα για να στηθεί όλο αυτό. Κύριε Κλάνκα, υπάρχει απεριόριστος πλούτος στην Ελλήνων Συνέλευση. Στον άνθρωπο, είναι διαθέσιμος. Η δημιουργία έχει την αυθονία της. Λοιπόν, η θέληση υπάρχει, η πολιτική βούληση υπάρχει. Γι' αυτό έχει δημιουργηθεί η Ελλήνων Συνέλευση. Για να φτιάξει την Ελλήνων Πολιτεία, να την καθιδρύσει με αληθινή δημοκρατία. Υπάρχει πλούτος αμύθιτος, πνευματικός και υπερεπαρκής οικονομικός. Αυτά είναι εξασφαλισμένα από τον πρόεδρο μας τον Αρτέμι Σόρα, ο οποίος βλέπει μακριά. Στον πνευματικό πλούτο που αναφέρεστε. Κοιτάξτε, και μόνο η ιδρυτική διακήρυξη, το αξιακό, εάν κάποιος καθίσει και το μελετήσει, θα δει, και μόνο αυτό να είχα, μας έφτανε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει ένας τεράστιο έργο συγγραφικό, το οποίο αναφέρεται ως εθερική γραφή, όπου εκεί βλέπουμε για πρώτη φορά, μπορούμε να ανακαλύψουμε, να βιώσουμε το μεγαλείο. Πού μπορεί να το βρει αυτό ένας τηλεθεατής? Στο διαδίκτυο. Α, είναι ελεύθερο δηλαδή? Είναι ελεύθερο, σαφώς, υπάρχουν τα πάντα εκεί πέρα, γιατί η Ελλήνων Συνέλευση ακολουθεί αυτά που λέει, όλα στο φως. Εφαρμόζει πρώτα. Όλη αυτή η πνευματική κληρονομιά δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερη στο διαδίκτυο για οποιονδήποτε θέλει. Ακριβώς, μα είναι το δίκαιο του καθενός. Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να αποκριβεί. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, κύριε Σενιού. Και μπορούν να έρθουν οπωσδήποτε σε ένα γραφείο, να τηλεφωνήσουν, να επικοινωνήσουν και με μεγάλη μας χαρά θα βοηθήσουμε ώστε να ανοιχθεί αυτό το παράθυρο για να δει κανένας τι σημαίνει η ελληνική γλώσσα, τι σημαίνουν οι λέξεις οι πραγματικές. Πρέπει να θυμηθούμε τι ακριβώς σημαίνουν οι λέξεις μας. Και ποιος είναι και ο λόγος που ήρθαμε. Και ακριβώς όλα αυτά μέσα απεικονίζονται και το μόνο που μας μένει είναι να μπορέσουμε να τα κάνουμε δικά μας, να τα βιώσουμε και να αυτοπραγματώσουμε τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος είναι τέλειος στην κατασκευή του και στη λειτουργία του, αλλά δεν το γνωρίζει. Και ο σκοπός της εδώ που ερχόμαστε είναι να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Και χρειαζόμαστε το κατάλληλο περιβάλλον, γιατί αυτό θα μας δώσει τις προκλήσεις για αυτό το πράγμα. Κύριε Αρσενίου, θέλω να σε ευχαριστήσω για όλα αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά που αναφέρθηκαν σήμερα στην εκπομπή. Είναι ένα θέμα το οποίο όντως κυριαρχεί στην καθημερινότητά μας. Είναι ένα θέμα το οποίο παράγει και φόβο, αλλά κατ' ουσίαν είναι ένα θέμα το οποίο μέσα από τη σωστή γνώση και πληροφόρηση που μας δώσατε και εσείς σήμερα, μπορεί να αντιμετωπίσει ο Έλληνας άνθρωπος, ο Έλληνας πολίτης και να μην βυθίζεται σε όλη αυτή την κατάσταση την οποία βιώνει καθημερινά σήμερα. Κύριε Κλάνκα, τίποτε δεν μπορεί να σταθεί ανάμεσα στον άνθρωπο και στον σκοπό του όταν τον έχει καθορίσει και έχει αποφασίσει ότι δεν έχει πισωγύρισμα. Τίποτε να δει. Δεν υπάρχουν το σκοτάδι, υπάρχει και όπου λείπει το φως στην πραγματικότητα. Όταν βάλουμε το φως μπροστά μας, το σκοπό μας, αυτός είναι το φως, ο φάρος μας, τίποτε δεν μπορεί, καμία δύναμη, δεν έχει το δικαίωμα κανένας. Μπορεί όμως να εκμεταλλεύεται την άγνοια, να δημιουργεί άγνοια, να παράγει άγνοια στον άνθρωπο, γιατί δυστυχώς έτσι είναι η αρχή της δημιουργίας. Αυτό που βλέπουμε κάθε στιγμή γεννιόμαστε μέσα σε μια πραγματικότητα και ο τρόπος που θα τη δούμε
είναι καθοριστικός και μετά για να τον αλλάξουμε πρέπει να μπούμε στη διαδικασία του λόγου, της λογικής και της αποδεικτικής διεργασίας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι που ήσασταν εδώ. Θέλω να σας δώσω κουράγιο να συνεχίσετε αυτόν τον αγώνα που κάνετε, να φέρνετε συνέχεια στο φως θέματα τα οποία πρέπει να τα ακούσει ο Έλληνας ο πολίτης και έχουν να κάνουν όχι μόνο με το τι συμβαίνει στην πατρίδα μας, τι συμβαίνει στη χώρα μας, τι συμβαίνει στο περιβάλλον μας, αλλά και το τι μέλη γενέστε με την Ελλήνοσυνέλευση. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, που είναι ένα πράγμα το οποίο έρχεται, έχει κλειδώσει, έχει επικυρωποιηθεί από τον Άριο Πάγο, από ό,τι μας είπατε, με την ιδρυτική διακήρυξη. Ακριβώς, ναι, ναι. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτής της πολύ ωραίας συνέντευξης. Αν θέλετε μία τελευταία κουβέντα και να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Αυτό το έργο των εποχών, ανήκει σε όλους. Δεν μπορεί να γίνει από μερικούς. Έτσι καλούμε όλα μας τα αδέρφια, όλους τους που θεωρούν τον εαυτό τους ελεύθερα όντα, με σκοπό και στόχο, να έρθουν να μάθουν, να μελετήσουν, να βεβαιωθούν και να συνταχθούν σε αυτό το μεγάλο έργο των εποχών. Είναι το έργο το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ στη γη, στη γη είναι η γνωστή ιστορία. Θα είμαι πολύ ευγνώμων να χρησιμοποιηθώ για αυτό το σκοπό. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής αυτής που είχαμε προσκεκλημένο τον υποψήφιο βουλευτή της Ελλήνοσυνέλευσης από την Α Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παρασκευά Αρσενίου, ο οποίος είναι και θεράπων γιατρός, επιστήμονας πάνω στον κλάδο, μας είπε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα ακούσει ο κάθε Έλληνας, να τα αναζητήσει, να τα βρει. Υπάρχουν στο διαδίκτυο άπειρα link και εκπομπές οι οποίες τα αναμεταδίδουν αυτά. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτής της πολύ ωραίας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μέχρι την επόμενη εκπομπή. Να περνάτε καλά.